Είχαμε και τον αγώνα αυτό που αφορά τον πρώτο διαιτητή συνάντηση, τον κύριο Γιουχαλή. Το να διαιτητεύει σε ένα ντέρμπι Παναθηναϊκού Ολυμπιακού δεν είναι και ό,τι καλύτερο μπορεί να σου συμβεί. Ειδικά όταν ξέρει εκ των προτέρων ότι θα είσαι το εξυλαστήριο θύμα και το εύκολο άλοθη του ηττημένου. Ο πρώτο διαιτητή του απόψινου παιχνιδιού των δύο αιωνίων, Θανάση Γιουχαλή, δεν δείχνει να ανησυχεί. Πάρα πολύ ήρεμο και πιστεύω το ίδιο αισθάνεται και ο συνάδελφό μου, ο κύριο Τσούλη. Δεν νομίζω ότι κρατάμε μία βόβα. Το αντιμετωπίζουμε όπως όλα τα παιχνίδια. Ίσως με λίγη περισσότερη προσοχή. Τι μήνυμα θέλετε να δώσετε στους παίκτες για το αυριανό παιχνίδι? Όλοι να βοηθήσουμε ώστε το μπάσκετ να αποδείξει ότι βρίσκεται και σε άνοδο και βρίσκεται στη θέση αυτή γιατί πραγματικά το αξίζει. Μάλιστα. Και να κλείσουμε την εκπομπή μας. Κοινή ερώτηση και στους δύο, στον κύριο Κόντο και στον κύριο Κατσαφάδο. Πού νομίζω ότι θα κριθεί τον αγώνας αυτός και ποιος θα κερδίσει? Εγώ πιστεύω θα κριθεί σε τι ρυθμό θα δώσουν οι δύο ομάδες, στον έλεγχο το rebound, και μιλάω έτσι επιγραμματικά, και στο μαρκάρισμα των ατού, των ατού των αντιπάλων. Όσο από πλευράς νικητή, δεν μπορώ να πω, αλλά συναισθηματικά θα πω Παναθηναϊκός. Εγώ πιστεύω ότι μάλλον θα κριθεί το μάτς. Όχι, από όσα μάτς έχω δει, τα πιο πολλά του Ολυμπιακού Παναθηναϊκού κρίνονται σε μικρολεπτομέρειες. Μπορεί να είναι αυτή η λεπτομέρεια ένα λάθος, μπορεί να είναι ένα κόψιμο, ένα φάουλ, μία λάθος πάσα, βήματα, κάτι γίνεται και μπορεί να κρίνει το μάτς ένα τέτοιο. Από την άλλη πλευρά, τι πιστεύω, 50-50 θα είναι το μάτς, οπωσδήποτε, μεγάλες ομάδες και οι δύο. Εύχομαι και ελπίζω να πάω σπίτι μου, χαμογελαστό. Μάλιστα. Να δω το γιο μου και τη γυναίκα. Και κλείνοντα, μια κοινή δήλωση και από του δύο. Τη μια πλευρά Παναθηναϊκό, εν μέλλον Ολυμπιακό. Στον κόσμο που θα πάει να δει το παιχνίδι. Πάει να δει τι δύο ωραιότερε ομάδε, τι πιο δυνατέ. Θα δουν ένα θαυμάσιο παιχνίδι, να γίνει μια ατμόσφαιρα αντάξια τη ιστορία των δύο ομάδων και πάνω απ' όλα να γίνει αυτό που θέλουμε όλοι. Να γίνει γιορτή. Δεν έχω να προσυπογράφω. Ελπίζω να γίνει γιορτή, γιατί έτσι αξίζει. Προσυπογράφω αυτά που λέγαμε τόσο. Το αξίζει το ελληνικό μπάσκετ. Αξίζει, βέβαια. Τυχερή λοιπόν, κυρίες και κύριοι, όσοι από εσάς έχετε βρει εισιτήριο και θα παρακολουθήσετε από κοντά αυτόν τον αγώνα, προδιαθετηθείτε ευχάριστα, πολύ ευχάριστα. Θα πάτε να δείτε τις δύο καλύτερες ομάδες στην Ελλάδα, τις δύο καλύτερες ομάδες στην Ευρώπη, όπως πολύ σωστά τόνισαν και ο κύριος Κόντος και ο κύριος Κατσαφάδος. Χειροκροτήστε και τους δύο, χειροκροτήστε στο τέλος τον καλύτερο. Η νίκη και η ήττα είναι μέσα στη ζωή μας. Και αν χειροκροτήσεις και τους δύο, τέλος πάντων την ομάδα και μην βρεις τον άλλον. Μην πετάξεις αντικείμενα, μην κάνεις τίποτα. Αυτό είναι μια ευχή. Το έχουμε ανάγκη αυτή την εποχή, ιδιαίτερα το έχουμε ανάγκη. Το έχουμε ανάγκη όλοι. Το έχουμε ανάγκη όλοι να κερδίσει ο ελληνικός αθλητισμός. Σε λίγο θα είμαστε.